Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 932, είναι από το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ευαγγέλιον κατά Λουκά, κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ και εδάφιον 13. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσα 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, διότι να μην γνωρίσω συν αυτόν, είπε δε προς αυτούς, τι είναι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους, περιπατούντες και είστε σκύθροποι? Αποκριθείς δε ο Ιησούς ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, Σιμώνος Παρικής εν Ιερουσαλήμ, και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες? Και είπε προς αυτούς, ποια? Δε είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ώστι σε στάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν λόγω, εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση, τρίτη μέρα είναι σήμερον αύτη αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, ήτινε συπήγον την αυγήν στο μνημείον. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε ότι είδον, και οπτασίαν αγγέλων ήτινες λέγουσε ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον στο μνημείον και ευρων ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων. Αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητοι και βραδύ στην καρδίαν εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού? Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμιν όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασεν αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινε η μέρα, και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβό τον άρτον ευλόγησεν και κόψας έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν και είπαμε προς αλλήλους, δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών, ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη εις τον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι νόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα, και είπε προς αυτούς, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί αναβαίνωσιν εις τας καρδίες σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τα σπόδας. Ενώ δε αυτοί οι πίστουν αίτη από τη χαρά και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγόσιμον εντάφθα? Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι ήμην έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσαίος και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβω στας γραφάς, και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ, σεις δε είστε μάρτυρες τούτων. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός εφημάς, σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψος. Τρεις μέρες βέβαια τραγικές για τους μαθητές. Ενώ περίμεναν τον Ιησούν ελευθερωτή και χρησμένο βασιλιά Χριστόν Ιησούν, τον οποίον πρόσμεναν,
και τον οποίον υπεδέχθησαν λίγες μέρες πριν κράζοντας ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου. Τον βλέπουν Πέμπτη να συλλαμβάνεται, να ονειδίζεται. Μέχρι τελευταία στιγμή περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Ποιος από τους μαθητάς μπορούσε να φανταστεί και μπορούσε να καταλάβει όταν έβλεπαν την Παρασκευή κρεμασμένο επί ξύλο, επί κατάρατο, ότι είναι σχέδιο Θεού? Ποιος μπορούσε να το πιστέψει? Ποιος μπορούσε να το διανοηθεί αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς νομίζαμε, εμείς ελπίζαμε και να τα αποτελέσματα. Πόσες φορές, αδερφοί, δεν έχουμε απογοητευτεί από αυτό που κάνει ο Θεός? Γιατί δεν πιστεύουμε στη συνέχεια? Νομίζουμε ότι τέλειωσε. Όμως ποτέ δεν τελειώνει τίποτα, αδερφοί, γιατί ο Χριστός ζει. Δεν υπάρχει τέλος. Ο Χριστός ζει. Αυτό θα πει πίστης. Ελπιζομένων υπόστασης. Βεβαίωσης πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Διεσκορπίστησαν όλοι οι μαθητές. Για το φόβο των Ιουδαίων. Άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ο Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων, μέσα σε εκείνη τη νύχτα φώναζε και ορκιζότανε και ανεθεμάτιζε, ποτέ δεν τον εγνώρισα. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, γνωστός τρύπωσε και ακολούθησε τον Χριστό με τις γνωριμίες του, επειδή ήταν πλούσια η οικογένειά του, και τρύπωσε, έκανε και έφτασε κοντά του. Οι άλλοι μαθητές εξαφανίστηκαν. Ο Θωμάς ακόμη πιο μακριά. Πάντες εσκανδαλίστησαν. Μα ούτε ένας δεν έμεινε, ούτε ένας. Κύριε μου, έχεις σκανδαλιστεί ποτέ? Έχεις χάσει την πίστη σου ποτέ? Αυτοί δικαιολογούνται. Δεν είχαν ούτε αναγεννηθεί ούτε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Εμείς δεν δικαιολογούμεθα. Δεν δικαιολογούμεθα. Για να μην δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Ότι θα περάσουμε όμως από φωτιά και δοκιμασία πίστεως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έρχεται ο Θεός τώρα μετά από αυτή την τρομακτική κατάσταση και εστιάζει την προσοχή μας σε δύο μαθητές, όχι από τους Αποστόλους, οι οποίοι την Κυριακή, αφού είδαν Παρασκευή, αφού έθαψαν τον Χριστό και αφού την Κυριακή άκουσαν και κάτι παράξενα πράγματα που λέγανε κάποιες γυναίκες από αυτές που ήταν μαζί με τον Χριστό, από την κοινωνία τους, ότι πήγαμε να τον βρούμε και δεν βρήκαμε το πτώμα του. Και είδαν και οπτασίες αγγέλων ότι ζει. Παράξενα πράγματα. Και είναι παράξενα γιατί δεν έχουν πίστη. Και όταν δεν έχεις πίστη, ότι κάνει ο Θεός είναι παράξενο. Το ξαναλέω. Όταν δεν έχεις πίστη, ότι κάνει ο Θεός σου φαίνεται παράξενο. Να το πω διαφορετικά λίγο. Όταν βλέπεις ότι οι ενέργειες του Θεού σου φαίνονται παράξενες, να βεβαιώνεσαι μέσα σου ότι δεν έχεις πίστη. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ουδέν θαυμαστών, λέει ο Λόγος του Θεού εις των Θεών. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο. Ο Θεός κάνει και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και όλο και πιο μεγάλα. Άντε τώρα να πιστέψει κανείς ότι με πιάσαν άγγελοι και δεν έπεσα. Αλλά έλα όμως που εγώ το ζήσα. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι εσείς το πιστεύετε. Γιατί? Γιατί έχετε και εσείς εμπειρίες ανάλογες. Και καλύτερες και μεγαλύτερες από αυτές. Δόξα στο Θεό. Άντε να πιστέψει κάποιος ότι ο Χριστός μας μιλάει. Εμείς το πιστεύουμε όμως. Γιατί? Γιατί μας έχει μιλήσει κατ' επανάληψη. Όμως δεν φτάνει αυτή η πίστη. Χρειάζεται και λίγο μεγαλύτερη. Λίγο διαφορετικότερη. Χρειάζεται προσωπική πίστη. Όχι να πιστέψουμε όλοι μαζί και να δοξάσουμε. Καλό, απαραίτητο, σπουδαίο. Αλλά στη δοκιμασία σου να πιστέψεις εσύ και να δοξάσεις.
Εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Αυτοί οι δύο λοιπόν, μόλις τα είδαν όλα αυτά, δεν κάθισαν να δούνε και πολλά πράγματα, ξεκίνησαν και άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και μάλιστα σκυθροπή. Να πάρει ευχή. Και εμείς ελπίζαμε πώς την πάθαμε έτσι. Ρε τι πάθαμε. Και εμείς νομίζαμε ότι θα ήταν ο Μεσσίας, θα ήταν ο ελευθερωτής μας και εμείς νομίζαμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός μας αγαπάει όπως και να είμαστε. Και όταν πιστεύουμε και όταν δεν πιστεύουμε. Και ο αγώνας του Χριστού είναι να διατηρήσει την πίστη μας. Και ο αγώνας του διαβόλου είναι να καταστρέψει την πίστη μας. Αγωνίζεται πνευματικά. Και τους πλησιάζει σαν άνθρωπος, αλλά έκλεισε τους οφθαλμούς του να μην τον αναγνωρίσουν. Και τους πλησιάζει και τους λέει, μα τι μιλάτε λέει τόσο πολύ και είσαστε σκυθροποί τόσο πολύ έντονα και είσαστε και σκυθροποί, γιατί μιλάτε. Και οι δυο τους αγανάκτησαν για τον άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει. Είδατε, ο άπιστος νομίζει ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα στον 20ο αιώνα για τον Χριστό, θεραπεύει για τους αγγέλους, για τη δόξα, για την αρπαγή. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ποια αρπαγή. Χιλιάδες χρόνια μιλάνε οι άνθρωποι για τη βασιλεία των ουρανών. Ποια βασιλεία των ουρανών. Τώρα που βγήκε και αυτός ο Δαρβίνος, ο περίφημος και μιλάει για την εξέλιξη των ειδών, μιλάς εσύ για τον Χριστό. Νομίζω ότι λέμε βλακίες. Αλλά το λέει ο Θεός. Ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Το Πνεύμα το Άγιο αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών εις ημάς τους αγαπώντας τον Χριστό. Αγαπάς τον Χριστό. Αλληλούια. Αλλά το αγαπάς δεν είναι συνέστημα. Ο έχων τους ετάς εντολάς μου και φυλάτων αυτά σε εκείνος είναι ο αγαπών με. Και σε εκείνον εγώ θα αποκαλύψω το απόρριτόν μου. Και σε εκείνον το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει να τον πάρει και να τον οδηγήσει στα βάθη του Θεού. Επειδή αγαπάμε τον Χριστό. Μα αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλο. Όχι μόνο τον δεχτήκαμε με αγάπη. Και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Και είναι και το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Είναι ο αγαπημένος μας, ο αγαπητός μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, ο Άγιος του ουρανού. Είναι ο νυμφίος μας. Αλληλούια. Μόνο δοξολογία μπορεί να βγει από το στόμα μας. Καλά λέει εσύ μόνος σου κατοικείς εδώ και δεν έχεις καταλάβει τίποτα του λένε του Κυρίου, οι άπιστοι. Μαθητές όμως. Μόνος σου και δεν έχεις καταλάβει τίποτα τι έχει γίνει. Δεν κατάλαβες, τίποτα δεν κατάλαβες. Δεν είδες που πιάσανε τον Ιησούν που ήταν δυνατός εν λόγω και εν έργο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού και έκανε θαυμάσια τεράστια μεγαλεία και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, όμως κάναμε λάθος. Τον συνέλαβαν, τον σταύρωσαν και τον θανάτωσαν οι άρχοντές μας. Και Κύριος είπε, αδερφοί, κάτι. Ανόητοι και άπιστοι είσαστε. Δεν είσαστε μόνο ανόητοι, είσαστε και άπιστοι. Δεν είσαστε μόνο άπιστοι, είσαστε και ανόητοι. Άφρονες. Είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Άφρον ο άνθρωπος ο οποίος δεν λογαριάζει τον Θεό και πως εργάζεται. Και άπιστοι, βραδείς την καρδία στο να πιστεύσετε στο Λόγο του Θεού. Δεν λέω να πιστέψετε στα λόγια των αδελφών σας, των γυναικών, αλλά ούτε στα λόγια του Λόγου του Θεού, στα λόγια του Θεού, στο λόγιο του Ευαγγελίου δεν πιστεύετε. Δεν έπρεπε ο Ιησούς πρώτον να πάθει, δεν είναι γεγραμμένο, δεν έπρεπε ο Ιησούς πρώτον να πάθει πάντα ταύτα και ύστερα να εισέλθει στη δόξα του. Δεν έπρεπε. Πώς το καταλαβαίνετε. Και εκείνη τη στιγμή δίνηξεν, εδώ αρχίζουν τα θαύματα τώρα, δίνηξε την καρδία αυτών να προσέχουνε στα λαλούμενα υπ' αυτού και άρχισε να τους μιλάει και τα λόγια έμπαιναν στην καρδιά τους και η καρδιά τους έπαιρνε φωτιά. Πω, όταν η καρδιά μου πιάνει φωτιά δοξάζω το Θεό.
Και έπιανε φωτιά η καρδιά τους και τους εξηγούσε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι έπρεπε, όπως ύψωσε ο Μωυσής το φίδι, να, και όποιος από το λαό Ισραήλ το έβλεπε το φίδι, το χάλκινο, θεραπευότανε από το δάγκωμα του φιδιού, των φιδιών, την κρίση που είχε έρθει. Έτσι και εγώ έπρεπε, και ο Χριστός έπρεπε να υψωθεί σαν το φίδι και όποιος τον βλέπει να σώζεται. Και όλες οι γραφές γι' αυτόν μιλάνε. Και φτάσανε στους Εμαούς και έπεφτε η νύχτα και προσεποιήθη ότι φεύγει. Και πολλοί δεν χαίρονται όταν ακούνε προσεποιήθη. Υποκριτής είναι? Όχι. Αλλά θέλει να φανερωθεί η αγάπη μας. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Είναι και γίνεται μισθαποδότηση στους εξητούντας αυτόν. Μα γιατί τον κράτησαν? Για τα λόγια του Θεού, όχι γιατί είναι ο Χριστός. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι τα λόγια, ο λόγος του Θεού, γιατί αυτός είναι η δύναμη που σώζει τους πιστεύοντας. Και τον εβίασαν, έλα μέσα, νύχτωσε, πού θα πας τέτοια ώρα. Μπήκε μέσα, έβαλα να φάει, πήρε το ψωμί, το κόψε και εκεί απεκαλύφθη στους οφθαλμούς του ότι είναι ο Ιησούς και εξαφανίστηκε. Τώρα, αλληλούια, τώρα τον είδαν αναισθημένο, τώρα αναγεννήθηκαν, τώρα έγιναν νέοι άνθρωποι. Τώρα έχουν πίστη, δεν είναι μόνο δίκαιοι, είναι και πιστοί. Τώρα δεν τους κρατάει ούτε το σκοτάδι, ούτε η ώρα, σηκώνονται τρεχάλα και πάνε να συναντήσουν τους άλλους μαθητάς. Πού θα τους βρούνε? Ξέρανε που θα τους βρούνε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε που θα βρούμε τον Χριστό, αδερφοί. Ξέρουμε. Και μπήκαν μέσα και άκουγαν. Ο Κηφάς τον είδαν αισθημένο. Ο Πέτρος. Και άλλοι τον είδαν αισθημένο. Και η Μαρία η Μαγδαληνή τον είδαν αισθημένο. Και βγήκαν και αυτοί και είπαν, και εμείς τον είδαμε. Εσύ τον είδες, αδερφέ, αναισθημένο? Αλληλούια. Τον έχεις δει αναισθημένο? Είναι αναισθημένος? Αλληλούια. Και ενώ λέγανε ποιος τον είδε, το κουβεντιάζανε, ξαφνικά μπροστά τους. Πω, θέλω μια φορά, δεν τολμώ να το ζητήσω, μια μέρα που θα είμαστε έτσι να το δούμε όλοι, αδερφοί. Είναι μεγάλο σκληρό πράγμα αυτό που ζητάμε, γιατί άντε να αντέξουμε. Αλλά αν αποφασίσει ο Κύριος να έρθει, θα φτιάξει τις καρδιές μας και όχι μόνο θα αντέξουμε, αλλά θα τον δοξάσουμε κιόλας. Δόξα στο Θεό. Βέβαια πολλοί τον έχουν δει εδώ στον Άμβονα ενοράματι. Αλλά έτσι θα ήθελα να τον δούμε όλοι μαζί. Δεν στο ζητάω, να στο ζητήσω, αλλά θέλω. Και πιστεύω ότι χαίρεται που θέλουμε, έτσι, αδελφοί. Πιστεύω ότι χαίρεται που θέλουμε. Όταν μπήκε άρχισαν οι μαθητές και τα χάσανε. Λέει, φάντασμα είναι. Λέει, γιατί λέει, σας τα πιστεί ακόμη? Δεν είμαι φάντασμα, κοιτάξτε τα χέρια μου, πιάστε με. Φάντασμα, σάρκα και οστά, καθώς εμέ βλέπετε έχοντα, δεν έχει. Και αυτό είναι το σώμα της Αναστάσεως. Δεν είναι σάρκα και αίμα που δεν κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών. Είναι σάρκα και οστά. Ιδιαίτερο σώμα. Άφθαρτο. Το φθαρτό έχει ενδυθεί αφθαρσία. Αθάνατο. Το θνητό έχει ενδυθεί αθανασία. Αιώνιο. Ουράνιο. Πνευματικό σώμα. Όλοι πίστεψαν, όλοι δόξασαν τον Θεό και τώρα ήρθε η ώρα που ο Κύριος θα γίνει δάσκαλός τους και διήνυξεν αυτόν τον νουν και άρχισε να τους διδάσκει για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Πω, τι ωραία. Άρχισε να τους μιλάει για τις γραφές και αυτοί να τις καταλαβαίνουν. Μέχρι τότε δεν καταλαβαίναν τίποτα, ούτε για Ανάσταση, ούτε για Σταύρωση, τίποτα. Αν ο Χριστός δεν σου ανοίξει την καρδιά να ακούς, δεν γίνεται τίποτα. Και αν ο Χριστός δεν σου ανοίξει το νου να καταλαβαίνεις τις γραφές, δεν γίνεται τίποτα.
Αλλά όταν ο Θεός τα κάνει, τότε ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται μαθητής του Χριστού και γνωρίζει την αλήθεια. Και η αλήθεια τον ελευθερώνει από όλα. Και αφού φάγαν όλοι μαζί, φάγαν όλοι μαζί. Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Φάγαν όλοι μαζί. Σε λίγο θα φάμε όλοι μαζί, το ξέρετε. Και θα είναι εδώ ο Χριστός. Αδελφοί, τι να σας πω, πολύ τον αγαπάμε. Δεν τον αγαπάμε πολύ τον Κύριό μας. Πολύ τον αγαπάμε. Και μπορούμε να το φωνάξουμε, πολύ σ' αγαπάμε Χριστέ μου. Και να προσθέσουμε, αύξησέ μας όμως την αγάπη μας για σένα. Αύξησέ μας την αγάπη μας. Και αφού φάγαν όλοι μαζί, συνέχιζε να τους διδάσκει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να τους διδάσκει το Ευαγγέλιο, και μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Παύλος πολύ αργότερα, να πει το Ευαγγέλιο, το οποίο έλαβα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά ο Χριστός μου το δίδαξε. Και εμείς μπορούμε να το πούμε, αδελφοί. Και δεν είναι ούτε έπαρσης, τίποτα δεν είναι. Χάρις είναι. Το Ευαγγέλιο το οποίο ζούμε, στο οποίο στεκόμαστε, στο οποίο σε σωζόμεθα, δεν είναι ανθρώπινο. Και δεν μας το διδάσκει άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Γιατί δεν έχουμε εμείς κανέναν διδάσκαλο επί της γης, παρά μόνο το Χριστό. Κανέναν καθηγητή επί της γης, παρά μόνο το Χριστό. Και έχουμε και έναν Πατέρα, τον Ουράνιο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό. Και είμαστε ξένοι και πάρικοι. Περαστικοί είμαστε από αυτή τη ζωή. Και περιμένουμε την ώρα που θα ακούσουμε τη σάλπιγγα. Τη σάλπιγγα του Θεού. Το πιστεύουμε? Αμήν. Το πιστεύετε, αδερφοί? Αμήν. Αλληλούια. Αν θέλει ο Κύριος κάποιος από εμάς να τους πάρει πιο μπροστά, δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Το χέρι του είναι. Και εμείς λέμε αμήν. Αλλά μέχρι τότε εμείς θα περιμένουμε, ζούμε, θα περιμένουμε τη σάλπιγγα. Και κάποια στιγμή, έτσι πως καθόμαστε, θα ακουστεί μία σάλπιγγα μοναδική που δεν έχει ακούσει. Μια φορά ακούστηκε στη γη τότε που κατέβηκε ο Θεός στο Σινά. Αλλά αυτή που θα ακουστεί τώρα θα είναι άλλο πράγμα. Πώς θα είναι άραγε? Σάλπιγγα Θεού. Όταν ακούστηκε στο Σινά έτρεμε η γη. Θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού. Κέλευσμα, χαιρετισμός. Φωνή αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Φωνή Θεού. Αλληλούια. Και όλοι θα σηκώσουμε τα χέρια μας τότε. Ούτε να μετανοήσουμε ούτε τίποτα. Θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και θα πληστούμε Πνεύματος Αγίου. Και δεν θα θυμόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τα σκεύη μας, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ο Κύριος να μας παραλάβει. Αλληλούια. Σε μια στιγμή, σε ενρυπή οφθαλμού. Το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία. Το θνητό αθανασία. Και θα φωνάξουμε ο θάνατος κατεπόθη εν νίκη δια του Ιησού Χριστού. Και θα σταθούμε όλοι, όλες οι γενναίες των χριστιανών, 2000 χρόνια τώρα, οι αποθανώντες σε Χριστό και οι ζώντες, όσοι ζούμε να απομένουμε ζώντες εκείνη την ημέρα, και θα σταθούμε μπροστά σε αυτόν που αγαπάμε και θα τον δούμε καθώς είναι, ένδοξος, λαμπρός. Και εμείς θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και Αυτός θα είναι όμοιος με εμάς. Και θα μας πάρει σαν νύμφη και κοσμημένη και θα μας πάει στον Πατέρα Του. Για να γίνει ο γάμος του αρνίου και της εκκλησίας. Και εκεί θα στρωθεί η τράπεζα η μεγάλη, δόξα Κύριε μου. Και θα ενδυθεί μια πετσέτα, ένα περίζωμα και θα μας υπηρετήσει όλους. Θα μας δώσει νέον ίνο να πιούμε. Ουράνιο, αιώνιο. Πώς θα είναι αυτός? Μου λένε αδελφοί και η γυναίκα μου λέει, τι ωραίος που είναι ο ίνος της κοινωνίας. Και εγώ λέω μέσα μου, Κύριε,
τι ωραίος που θα είναι ο ίνος ο ουράνιος, τι θα είναι αυτός ο ίνος ο ουράνιος, πώς θα είναι. Και όλοι οι άγγελοι θα φωνάζουν αλληλούια, αλληλούια, δόξα, ένα πανηγύρι θαυμαστό, αιώνιο, πνευματικό, που αρχίζει από σήμερα με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.